Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σε ρωτήσω, ήθελα να σχολιάσουμε λίγο μαζί αυτό το, την τάση που δείχνει ο Ντόναλντ Τραμπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για ενδεχόμενη υπαναχώρηση σε ό,τι αφορά τα μέτρα, την αυστηρότητα κάποιων μέτρων όσον αφορά τις κοινωνικές επαφές κτλ. Για τον κορονοϊό, προκειμένου να μην υπάρξει ανεπανόρθωτη, εν πάση περιπτώσει, μια πάρα πολύ σημαντική ζημιά στην αμερικανική οικονομία. Και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα επηρεάσει, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, αν μη τι άλλο, κακά τα ψέματα, είναι και ένα πλανητικό παράδειγμα για άλλους ηγέτες. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα χρησιμοποιούσα την φράση υπαναχώρηση. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αρχίσει και σχεδιάζει, η Αμερική γενικότερα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, έχει αρχίσει και σχεδιάζει σταδιακά μια επαναφορά στην κανονικότητα. Από την αρχή, όσοι σκέφτονται ψύχρεμα και ρεαλιστικά αντιλαμβάνονται ότι πολύ σωστά ελήφθησαν αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται. Uh-huh. 3, 4, 5 εβδομάδες, αν και είναι πολλές, αλλά κάποια στιγμή πρέπει ο πλανήτης να επανέλθει στην κανονικότητα. Γιατί μπορεί να έχουμε γλιτώσει θύματα από τον κορονοϊό όσο mm-hmm. συνεχίζονται αυτά τα σκληρότερα mm-hmm. μέτρα, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό όταν τελειώσει αυτή η κρίση να μην έχουμε πλανήτη. Ναι. Να μην έχουμε καθημερινότητα, να μην έχουμε χώρες, να μην έχουμε κράτη, να μην έχουμε οικονομίες. Να καταρρεύσουν σε τέτοιο βαθμό όλα, δηλαδή, που μετά... Ήδη έχουν καταρρεύσει. Μετά, δηλαδή, τι θα γίνει με την παραγωγή προϊόντων. Ναι. Τι θα γίνει με την παραγωγή αγαθών για την καθημερινότητα. Τι θα γίνει με τις οικονομίες. Τι θα γίνει με την εργασία του κόσμου. Θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να προβούν σε μαζικές απολύσεις. Όσα και λεφτά να ρίξουν οι κυβερνήσεις. Ναι. Δεν θα είναι ανοιχτά. Δεν θα είναι αρκετά για να επαναρθωθεί το κακό. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να σχεδιάζουμε, τουλάχιστον όσοι είναι σοβαροί ηγέτες, την επαναφορά στην κανονικότητα της καθημερινής ζωής και της ζωής του πλανήτη. Δεν μπορεί να σταματήσει το χρόνος. Αυτό όμως πόσο δύσκολο θα είναι για ηγέτες, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό συνεπάγεται ως ένα βαθμό και την αποδοχή ενός ανθρώπινου κόστους που θα έλθει, και το οποίο θα βάλω και την παράμετρο ότι κάποια στιγμή θα επέλθει μια κόπωση στον κόσμο αυτό που περιορίζεται, που κλείνεται, που βλέπει ότι θα τελειώνουν σιγά σιγά τα έτοιμα, η οικονομία θα πηγαίνει χάλια, θα αρχίσει ο φόβος για την επόμενη μέρα του πώς επιβιώνουμε από αυτό το πράγμα όσοι επιζήσουμε, και ενδεχομένως αυτή η κόπωση να αρχίσει να λειτουργεί αντίστροφα σε ό,τι αφορά την αποδοχή, την ευρεία, την κοινωνική των μέτρων που λαμβάνονται. Ακριβώς αυτό, έτσι ακριβώς είναι όπως το θέτεις, εκεί μπαίνει και λίγο η υπευθυνότητα του κόσμου. Κάποια στιγμή, καλός ή κακός, ναι, σκληρό mm-hmm. ή δύσκολο, αυτά τα μέτρα πρέπει να αρχίσουν να άρονται σιγά σιγά σταδιακά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η υπευθυνότητα του κάθε πολίτη, του κάθε ανθρώπου, ο οποίος θα μπορούσε να τηρεί κάποια μέτρα ασφαλείας κυκλοφορώντας, πηγαίνοντας στην εργασία του, και νομίζω ότι μπορεί αυτό να γίνει, γιατί πλέον όλοι έχουμε μάθει να ζούμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες με αυτό το πράγμα. Από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό. Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι όσο και να ακούγεται σκληρό αυτή τη στιγμή, όσο και να ακούγεται κοινικό, κάποια στιγμή πρέπει να επέλθει η κανονικότητα σε αυτό το πλανήτη που λέγεται Γη. Γιατί από άκρη σε άκρη του πλανήτη πλέον έχουν κλείσει τα πάντα, ναι, κλείνουν ακόμα περισσότερα κάθε μέρα που περνάνε, έχει κλειστεί δισεκατομμύρια κόσμος μέσα στο σπίτι του. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα επαόριστον. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει η επανεκκίνηση των κοινωνιών σε όλο τον κόσμο, και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ό,τι και να του σούρνουνε, ό,τι και να του λένε, είναι ο μόνος ηγέτης που έχει τα κότσια, θα μπορούσε να πει κανείς, ναι, να αρχίσει να το ψελίζει αυτό και να το βάζει στο τραπέζι. Ναι. Και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο γρήγορα αυτό θα μετακυλιστεί και σε άλλες χώρες, σε άλλες οικονομίες, σε άλλους ηγέτες. Είναι ατομικότητα του κάθε ηγέτη. Γιατί έχω παρακολουθήσει όλους τους ηγέτες ανά τον κόσμο να χρησιμοποιούν την καραμέλα, μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ναι, τον συμπεριλαμβάνω, ναι, και αυτόν, ναι, ξεκινώντας από εκεί, mm-hmm, ότι είναι ηγέτες και κυβερνούν σε μια εποχή πολέμου, ναι, με έναν αόρατο εχθρό. Ναι.
σε εποχές πολέμου, όποιος, όπως έχουμε διδαχθεί από την ιστορία, που είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος mm-hmm. για κάθε τι, προσωπική άποψη είναι αυτή, οι ηγέτες σε εποχή πολέμου λαμβάνουν και σκληρές αποφάσεις. Και οι σκληρές αποφάσεις ακόμα δεν τις έχουμε δει, γιατί φοβάμαι ότι και εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε δει το πικ. Όποιοι πιστεύουν ότι η δυσκολία, παρά το γεγονός ότι από άκρη σε άκρη του πλανήτη χάνονται χιλιάδες ζωές, ναι. οι δύσκολες μέρες είναι αυτές που ζούμε, δεν έχουν καταλάβει τι έρχεται την επόμενη μέρα. Αν επιτρέψουμε, εννοείς, να καταρρεύσουν οι οικονομίες. Ήδη έχουν καταρρεύσει ναι. πολλές οικονομίες. Όσο αντιλαμβάνεται κανείς το γεγονός ότι μιλάνε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που για αρκετά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, στατιστικά είχαν μηδενική ανεργία, mm-hmm. ότι μιλάνε για ποσοστά ανεργία την επόμενη μέρα 20 και 30%. Άμα αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που μπορεί να βγεις από το σπίτι σου και στο πρώτο τετράγωνο να έχεις βρει μια δουλειά, άσχετα ναι. μπορεί να είναι με λίγα λεφτά, αλλά μπορεί να βρεις μια δουλειά, mm-hmm. αντιλαμβάνονται τι θα γίνει σε άλλες χώρες. Και πόσο μάλλον εδώ. Ακούγονται, η Moody's έβγαλε μια εκτίμηση για ύφεση παγκόσμια της τάξης του 5% και του 5,3%. Ακριβώς αυτό, και μπορεί να είναι και παραπάνω. Μπορεί να είναι και παραπάνω, και στην ουσία να σας πω και κάτι άλλο. Ότι μιλάμε για ύφεση που είναι 2 και 3 φορές χειρότερη ενδεχομένως και από αυτό που ζήσαμε τα τελευταία δεκαετία με τα μνημόνια και με τα. Με το 2008. Ναι. Να σας πω πολύ απλά ότι για μια χώρα όπως είναι η Αμερική θα περάσει 1-2 δύσκολα τρίμηνα οικονομικά, ναι. αλλά μετά θα εξέλθει. Ναι. Διότι παράγει από τρόφιμα, καύσιμα και καθημερινά προϊόντα και τεχνολογία και όλα αυτά, ενώ οι άλλοι τι κάνουν, Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια, εννοείς, για να μην μπαλέμε οι άλλοι, να πούμε εμείς τι κάνουμε. Δεν θέλω να στοχοποιώ την Ελλάδα, δεν μου αρέσει να στοχοποιώ ναι. την Ελλάδα, γιατί η παρούσα κρίση απέδειξε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Μπορεί να λέμε πολλά για τη χώρα μας, ναι. αλλά βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία, ναι. βλέπουμε τι έγινε στην Ιταλία, mm-hmm. βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπουμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Ρωσία, στην Κίνα. Είχαμε καλύτερα τα ανακλαστικά γενικά, σαν σύνολο, παρά τις εξαιρέσεις. Είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε μια πολύ υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός λειτουργήσε άψογα σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Η κυβέρνηση λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Αλλά την ίδια στιγμή είμαστε και λίγο τυχεροί, διότι είδαμε την απόλυτη καταστροφή πάρα πολύ νωρίς δίπλα μας στην Ιταλία. Και αυτό βοήθησε στο να συγκροτηθούν λίγο εδώ ο δικός μας κόσμος, έτσι. Και επίσης να βάλουμε και το άλλο πράγμα στο τραπέζι, που το έχει βάλει ο Αμερικανός πρόεδρος και άλλοι πολιτικοί ανά τον κόσμο, ελάχιστοι βέβαια, αλλά το έχουν βάλει και άλλοι. Mm-hmm. Είναι αυτοί οι γνωστοί, όπως τους λένε, διάφοροι ρατσιστές, εθνικιστές, ναι. Ακραίοι λαϊκιστές και όλα αυτά, ότι κάποια στιγμή να το δούμε λίγο αυτό. Αν πρέπει πλέον να επανέλθουμε σε σοβαρά κράτη που φυλάνε τα σύνορά τους, ελέγχουν τα σύνορά τους, δεν είναι μπάτε σκύλια λέστε, δεν είμαστε όλοι ένα παγκόσμιο χωριό. Πιστεύεις ότι αυτή η κρίση θα είναι λίγο, θα έχει μη ανατρέψιμες πληγές, μη επουλώσιμες πληγές για το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σαφέστατα θα μπορούσα να πω ότι αποδεικνύει τα πολλά ελαττώματα που έχει αυτό το εγχείρημα. Όπως το πήγανε. Ναι. Όπως το πήγανε. Και προσπαθούσαν τα τελευταία χρόνια να το πάνε και το έχουν καταντήσει. Γιατί αυτό που ξεκίνησε ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήταν μια συνεργασία οικονομιών. Ναι. Εδώ την πήγανε στη στρατόσφαιρα κάποιοι και νομίσανε ότι μπορούν τον Πολωνό, τον Έλληνα, τον Γάλλο, τον Ιταλό, τον Ούγκρο και δεν ξέρω όλους τους άλλους λαούς, ναι. ότι μπορεί ξαφνικά ένα πρωί να ξυπνήσουμε και να είμαστε όλοι ίδιοι. Ναι. Και να μην έχουμε τις δικές μας παραδόσεις, τα δικά μας συμφέροντα εθνικά, τη δικιά μας ιστορία. Mm-hmm. Να μην φτάσω σε ακραίες καταστάσεις, αλλά για εκεί το πηγαίνανε. Αυτή ήταν η πορεία που είχαν ξεκινήσει, τη δικιά μας γλώσσα σε τελευταία ανάλυση. Μάλιστα. Είσαι αισιόδοξος σε ό,τι αφορά την διαχείριση εδώ στην Ελλάδα, στο κατά πόσον θα μπορέσουμε να αντέξουμε την επόμενη μέρα? Για την επόμενη μέρα είμαι ανήσυχος, ναι. σοβαρά ανήσυχος, διότι πέρα από το τι θα κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση, όσο και καλές προθέσεις και όσο και καλό προγραμματισμό να έχει, έρχεται τσουνάμι, ναι. παγκόσμιο.
Οπότε δεν μπορώ να αποδώσω ευθύνες σε κανέναν, όσο και καλά να είναι προετοιμασμένος θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχω να πω είναι ότι γενικά το ένστικτό μου, ενστικτοδός μιλάω τώρα, μου λέει ότι θα έχουμε μια καλή διαχείριση της κρίσης που υφιστάμεθα αυτές τις μέρες, δηλαδή στις μέρες του κορονοϊού. Ναι. Πιστεύω και εύχομαι, αλλά το πιστεύω και όλα στο ένστικτό μου το λέει, ότι μπορεί να είμαστε και τυχεροί στις απώλειες που θα έχουμε. Ναι, και να προσαρμοστούμε πιο γρήγορα. Ναι, να το ξεπεράσουμε πιο γρήγορα, να αρχίσει να επανέρχεται και τα κρούσματα να μειώνονται και θάνατοι να μην υπάρχουν πολλοί. Το πιστεύω και το εύχομαι, γιατί έγινε πολύ καλή διαχείριση και γρήγορα υπάρχουν μέτρα πολύ σκληρότερα από χώρες που είχαν πολύ περισσότερα θύματα και είχαν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά. Αλλά η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη και τότε θα κρυθούν ηγέτες, πολιτικό σύστημα και πάνω απ' όλα η ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Δημήτρη Απόκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και για τα φώτα σου. Να είσαι καλά. Εύχομαι καλό μεσημέρι, υγεία και κάτσε σπίτι. Ναι, εντάξει. Όσο μπορούμε. Για χαρά, καλό μεσημέρι. Όσο μπορούμε, ναι.